BB me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see. Yeah, you'll see that I will get it. Cause I'm really focused, man. I make it with a rap and I just follow my path. I just follow my passion. To me. Πας στο NBA να βρεις τους πρωταθλητές ουσιαστικά και τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο που δεν είναι άλλος από τον Έλληνα, γίνεται το κούμπο. Σίγουρα είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Ήταν το μεγαλύτερο όνειρο για μένα, νιώθω ευλογημένος. Πάω όπως είπες στους πρωταθλητές. Σίγουρα στόχος μου να δώσω όλο να βελτιωθώ όσο περισσότερο μπορώ. Πάω βρίσκω δύο, να θα βρω δύο αξιόλογα παιδιά εκεί πέρα. Με το Θανάση ήμασταν συμπαίχτες για δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Όπως είπες, θα είναι ο Γιάννης που, όπως όλοι ξέρουμε, είναι ίσως, όχι ίσως, είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Νιώθω ευλογημένος, πάω να δουλέψω, πάω ταπεινός, να βελτιωθώ και να δώσω τον καλύτερο μου αυτό. Έχεις συνειδητοποιήσει όμως αυτό το γεγονός. Σε βλέπουμε και ξέρουμε τι παιδί είσαι, πάντα προσγειωμένος, συγκεντρωμένος, αλλά όπως και να το κάνουμε είναι κάτι τεράστιο. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, κι εγώ δεν, ακόμα δηλαδή, δεν είμαι χαρούμενος, δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα τι έχει γίνει ακριβώς, τι και πώς, όλα γίνανε πολύ γρήγορα. Έχω πει στον εαυτό μου, πάω εκεί να δώσω όλα που σου είπα και ό,τι βγει θα είναι για καλό, πιστεύω. Είσαστε μια μπασκετική οικογένεια και χαρίζεις στους δικούς ανθρώπους κάτι μεγάλο. Τι σου είπαν όταν έγιναν γνωστά αυτά τα νέα? Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τον αδερφό μου εδώ πέρα και τα αδέρφια μου, πραγματικά με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια. Χωρίς αυτούς δεν ξέρω, μπορεί να ήμουν ακόμα στην Κρήτη, σκέψου να μου παίζα, δεν ξέρω, είναι σε χαμηλό επίπεδο. Τους ευχαριστώ για όλα, ήταν πάντα δίπλα μου. Το βράδυ που έγινε draft, μάλιστα κοιμόμουν, δηλαδή δεν ήξερα, δεν είχα μιλήσει στο μάνατζέρ μου για τα τελευταία νέα και ήρθε ο πατέρας μου και με ξύπνησε, αγκαλιαστήκαμε. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος και τους ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια που με στηρίξανε και ήταν δίπλα μου. Ο επόμενος στόχος είναι σίγουρα δουλειά, να δουλέψω, να πάω να βελτιωθώ, να φτιάξω το σώμα μου και θέλω να καθιερωθώ στο NBA. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, να σου ευχηθούμε όλα τα όνειρα αληθινά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Η οικογένεια πραγματικά για τον Γιώργο είναι πολύ περήφανη, πάντα ήσασταν. Τι του εύχεσαι εκεί που θα βρεθεί για να συνεχίσει το όνειρό του? Υγεία πάνω απ' όλα αυτό. Αν έχει την υγεία του θα τα καταφέρει, είμαι σίγουρος για αυτόν. Το περιμέναμε χρόνια, είναι το όνειρό του. Είμαι σίγουρος για αυτόν, θα τα καταφέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει υγεία και θα τα καταφέρει. Τι του είπες μόλις έγινε γνωστή η μεταγραφή? Τι του είπα, να σου πω την αλήθεια, δεν είπαμε κάτι συγκεκριμένο. Αλλά το συζητούσαμε από μικρή, συζητούσαμε ονειρευόμαστε αυτή τη στιγμή. Τώρα έγινε το πρώτο βήμα, έχει πολύ ακόμα μέχρι να πραγματοποιηθεί το όνειρο, δηλαδή να μπορεί να πάει και να παίξει. Αλλά όπως είπα και πριν, υγεία και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει. Γιώργος Καλετσάκης.